Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρές ευθύνες στα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που φαίνεται να μην είχαν κάνει αποψήλωση σε σημαντικά τμήματα του στρατοπέδου. Επιρρύπτει το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στην Αγχίαλο. Ο Αντέν αποκαλύπτει με εικόνες αυτά που περιγράφονται στο πόρισμα για τον τρόπο που η πυρκαγιά βρήκε πυκνή βλάστηση σε μεγάλο τμήμα του στρατοπέδου με αποτέλεσμα να φουντώσει. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Μαζανίτη. Απαντήσεις για τους τρόπους με τους οποίους έφτασε η φωτιά στις αποθήκες πυρομαχικών αλλά και τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη δίνει το πόρισμα που το πρωί παραδόθηκε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Σταδιό Κωνσταντίνο Φλόρο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Σε αυτό αναφέρεται ότι έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και κλιμάκιο της 111 πτέρυγας μάχης. Όμως από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο να ελεγχθεί η πυρκαγιά και αποφασίστηκε να εκενώσουν την περιοχή. Εκτιμώ και το θέμα του συντονισμού με τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να δίνουν άμεση προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την αναχέτηση της πυρκαγιάς όταν αυτή βρίσκεται πλησίων των χώρων αυτών που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Γιατί όμως έφτασε η πυρκαγιά με μεγάλη ταχύτητα, έρπουσα και στροβιλίζουσα να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της? Στο πόρισμα αναφέρεται ότι σε αυτό βοήθησε ο πλημελής καθαρισμός στο επικλινές και δύσβατο βόρειο μέρος του, ενώ υπήρχε πολύ μικρή αντιπυρική ζώνη γύρω από τις αποθήκες, που δεν ήταν αρκετή για να εμποδίσει το έντονο θερμικό φορτίο εξαιτίας της φωτιάς που εξαπλώθηκε. Ο Αντένα αποκαλύπτει με ντοκουμέντα πώς ακριβώς έγινε αυτό. Στις εικόνες μετά την έκρηξη φαίνεται το όριο του στρατοπέδου. Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα από το σημείο των αποθηκών. Από αυτό το σημείο εισέβαλε η πυρκαγιά στο στρατόπεδο. Όλη αυτή η περιοχή που διακρίνονται τα καμένα έπρεπε κανονικά να είναι αποψηλωμένη. Όμως υπήρχαν πουρνάρια και δέντρα που ξεπερνούσαν τα 2 μέτρα. Ούτε όμως και η αντιπυρική ζώνη πλάτους 10 μέτρων που υπήρχε γύρω από τις αποθήκες ήταν αρκετή για να εμποδίσει τη φωτιά που εκτιμάται ότι ξεπερνούσε σε ύψος τα 10 μέτρα. Αν δούμε και τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει που δείχνουν γύρω από την αποθήκη καμένα δέντρα. Αυτό σημαίνει ότι αν τελικά δεν μπορούσε να γίνει καθαρισμός ήταν λάθος επιλογή το να πάνε και να φυλαχτούν τα πυρομαχικά στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο του πορίσματος αναφέρει ότι οι αποθήκες ήταν ανοιχτού και κλειστού τύπου, περιλαμβάνοντας βόμβες γενικής χρήσης. Μπορούσαν να αποτρέψουν το κακό. Ο χώρος των πυρομαχικών έχει διάσπαρτες αποθήκες, οι οποίες δεν έχουν επιραχθεί, αυτές οι οποίες είναι με τσιμέντο και επιχωματωμένες. Οι αποθήκες ήταν πρόχειρα κατασκευασμένες, εκεί που φυλάσσονται τα πυρομαχικά και καλύπτονται από τσίμπους επάνω. Άρα δεν ήταν οι αποθήκες νατοϊκών προδιαγραφών έτσι και όπως είχε αναφερθεί στην αρχή. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τις παραλήψεις και αμέλειες τελεχών της πολεμικής αεροπορίας που καταγράφονται στο πόρισμα της ΕΔΕ θα αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες. Από την πρώτη στιγμή που έφτασε η φωτιά στο χώρο των αποθηκών του στρατοπέδου, σήμανε συναγερμός. Πριν από τη μεγάλη έκρηξη, στις 7:20 το απόγευμα, ήδη είχε κενωθεί το στρατόπεδο. Ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ευρεία επιχειρησιακή ένωση των περιοχών σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. 5η 27 Ιουλίου, ώρα 6 παρατέταρτο. Η πυρκαγιά έχει αρχίσει να περικυκλώνει επικίνδυνα από τον βόρειο τομέα του στρατοπέδου Καράμπα τις αποθήκες πυρομαχικών της πολεμικής αεροπορίας. Στις 7:18 η πυρκαγιά έχει εισβάλει και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Από το ισχυρό θερμικό φορτίο προκαλείται μεγάλη έκρηξη. Η πολεμική αεροπορία απογειώνει F-16 για προληπτικούς λόγους από την 111 πτέρυγα μάχης. Από το 112 δίνεται εντολή εκένωσης. Επικρατεί πανικός. Έπεσε τον γκαράζα πάνω στο αυτοκίνητο και το έκανε λιώμα. Και όλη η τζαμαρία μπροστά έγινε θρύψαλα. Η αστυνομία δημιουργεί περίμετρο 3 χιλιόμετρων. Η ώρα είναι 4:10 το απόγευμα. Ισχυρή αστυνομική δύναμη εμποδίζει τη διέλευση των οχημάτων προς την 111 πτέρυγα μάχης. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε απέχει 3 χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Η πολεμική αεροπορία σημειώνει πως με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είχαν υλοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς και οι απαραίτητες προβλεπόμενες ζώνες πυρασφαλείας πέριξ των κρίσιμων εγκαταστάσεων εντός του στρατοπέδου και του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου. 28 Ιουλίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Το τι συνέβη θα διερευνηθεί ενδελεχώς. Αν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν στο ακέραιο. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι ξεκινούν έλεγχοι στις αποθήκες πυρομαχικών όλης της επικράτειας.
Ταυτόχρονα απομακρύνεται από τη θέση του ο διοικητής της 111. 29 Ιουλίου, οι πυροτεχνουργοί του στρατού έχουν δημιουργήσει τον πρώτο μεγάλο διάδρομο ασφαλείας και μπαίνουν μέσα στο στρατόπεδο. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τρεις αποθήκες έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Στις γύρω περιοχές οι καταστροφές είναι εκτεταμένες σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Οι επανωτές εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και δημόσια κτίρια μέσα στον οικισμό της Νέας Αγχιάλου. Το μαγαζί ολόκληρο έγινε κομμάτια έξω εδώ μόλις, μετά τα φανάρια του αεροδρομίου. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δύο ημέρες μετά την έκρηξη, η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Μαζανίτης και το βασικό ερώτημα, Χρήστο, είναι ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν για αυτά τα όσα είδαμε, για αυτές τις αμέλειες που θα μπορούσαν να σταθούν μοιραίες. Τα βασικά πρότυπα στα οποία στοχεύει η ΕΔΕ, το πόρισμα της ένοργης διοικητικής εξέτασης, είναι η διοίκηση τόσο της 111 πτέρυγας μάχης, όσο και του στρατοπέδου όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Ναι. Μια τεράστια έκταση, όπως είδαμε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, δεν είχε αποψηλωθεί. Υπήρχαν τεράστια κομμάτια στα οποία έπρεπε να είχαν κοπεί τα πουνάρια. Εάν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαν φτάσει ποτέ οι πύρινες γλώσσες μέχρι την αποθήκη και δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτό το θερμικό φορτίο που είχε αυτά τα αποτελέσματα, τα ολέθρια αποτελέσματα και για το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της 111 ήδη έχει απομακρυνθεί, ενώ σύμφωνα με όσα ακούγονται στους διαδρόμους του Πενταγώνου, σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και για άλλα πρόσωπα που προκύπτουν από την έρευνα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα για να μην το ξαναζήσουμε, αν θα αλλάξουν οι διαδικασίες? Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα, τα ευρήματα του πορίσματος και ναι, θα επεκταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα στρατόπεδα. Ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό και θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Το τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει, τι θα βρουν μέσα από αυτούς τους ελέγχους, ενδεχομένως να μην το μάθουμε ποτέ. Όμως, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να τηρούνται αυστηρώς τα πρωτόκολλα σε πολλές βάσεις όπου δεν είχαν τόσο αυστηρά τηρηθεί μέχρι και πρότινος. Ναι. Και βεβαίως θα υπάρξουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις άμεσα. Το τι ακριβώς θα γίνει, δεν θα ληφθούν σίγουρα αποφάσεις εν θερμό. Θα μπουν όλα κάτω, θα δουν τι καινούριο πρέπει να αναθεωρηθεί και εκεί να σχεδιάσουν κάποια καινούρια δεδομένα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται στο εξής. Δεν είναι αποφάσεις λοιπόν οι οποίες θα ληφθούν, όπως σου είπα, από σήμερα ή αύριο. Ωστόσο, ναι, αυτό το οποίο προκύπτει είναι το ότι αυτού του είδους οι αποθήκες, όπως μας περιέγραψαν και οι αξιωματικοί εδώ στον Αντένα, δεν θα υφίστανται στο εξής. Αυτές δηλαδή οι αποθήκες, οι υπαίθριες ή οι μη υπαίθριες με κάποιον τσίγκο από πάνω κτλ. Πάμε σε έναν ειδικό να μας τα πει αυτά. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θεόδωρο Λιόλιο, αναπληρωτή κοσμήτορα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και καθηγητή πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών. Καλησπέρα σας. Αρχικά να σας ρωτήσω για αυτό που είπε ο Χρήστος Μαζανίτης, για τις αποστάσεις ασφαλείας από τέτοιες εγκαταστάσεις και πώς ορίζονται. Ναι, ναι, εξαιρετική ανάλυση που έκανε ο Χρήστος Μαζανίτης. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Θα σας πω τι συνέβη και θα σας πω τι πρέπει να γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί. Διότι θα ξανασυμβεί. Από την καταστροφή της βάσης στο Μαρί της Κύπρου, όπου καταστράφηκε η οικονομία της Κύπρου, μια αντίστοιχη έκρηξη, μέχρι σήμερα τίποτα δεν άλλαξε. Δεν βάλαμε μυαλό. Λοιπόν, τα στρατιωτικά εγχειρίδια και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρόνια χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία της ασφάλειας πυρομαχικών λένε ότι πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις ασφαλείας από κάθε αποθήκη πυρομαχικών, ανεξάρτητα με την ζώνη ασφαλείας, την αντιπυρική ζώνη. Δηλαδή, οι αποστάσεις αυτές παραβιάστηκαν. Δεν έπρεπε να κινδυνεύσει κατοικημένη περιοχή, ακόμη και αν εκραγούν τα πυρομαχικά. Πρώτον. Δεύτερον, η έκρηξη των πυρομαχικών διέσπηρε θραύσματα και πυρομαχικά στην περιοχή και ενώ εκενώθηκε η βάση και έφυγαν τα στελέχη από εκεί, δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες και οι άλλοι φορείς ώστε να εκενωθεί η περιοχή ή να βρουν κάλυψη, αυτό που λέμε certain place. Να δεύτερο μεγάλο λάθος. Κάπου. Τώρα να έρθουμε σε δύο φωτογραφίες που μας στείλατε εσείς. Ναι, ας δούμε λίγο. Η πρώτη είναι μια προσομοίωση του τι θα μπορούσε να συμβεί αν η έκρηξη ενός μονοβλήματος από αυτά που φέρονται, γιατί δεν το ξέρουμε, να βρίσκονταν στην αποθήκη της Αγχιάλου, έσκαγε στην πλατεία Συντάγματος.
Ναι, είναι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουμε στο μνημόνιο ΓΕΘΑ, ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να δώσουν και μια θετική εικόνα. Ναι. Με διαταγές του κυρίου αρχηγού ΓΕΘΑ, εκπαιδεύονται πλέον τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην ασφάλεια των πυρομαχικών και εκρήξεων. Αυτό που βλέπετε είναι τι δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για έκρηξη ενός πυρομαχικού ή εκατοντάδων τέτοιων όπως υπήρχαν στη βάση. Αν είχαν εφαρμοστεί αυτές οι μέθοδοι, αυτοί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Δεύτερον, μπορούμε να δούμε μια άλλη εικόνα η οποία θα δώσει λίγο περίπου τι σημαίνει ναι. βόμβες γενικής χρήσης και. Α, τα βλήματα που εκτιμάται ότι θα μπορούσε είναι να είναι. Τα βλήματα αυτά. Ναι, ναι. Είναι κάπως έτσι. Βέβαια, δεν θα πούμε ακριβώς ότι είναι αυτά. Περίπου αυτά είναι από τις πληροφορίες που έχουμε. Είναι 250 μέχρι 2.000 λιβρών. Αυτά τα παίρνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δίνει ζώνες ασφαλείας γύρω στη γύρω περιοχή και αυτά δεν εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα. Γι' αυτό σας δίνω έτσι μια αισιόδοξη εικόνα. Το μνημόνιο ΓΕΘΑ ΕΚΠΑ πρέπει να εκπαιδεύσει, λέω και στον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε θέματα ασφάλειας εκρηκτικών και πυρομαχικών, όπως επίσης και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και οι διευθυντές των ΙΕΠΙΑ, των ιδιωτικών εταιριών. Διότι όλοι αυτοί έπρεπε να συνεργαστούν, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και το security της περιοχής, για να μην κινδυνεύσει ο κόσμος. Τελειώνοντας λοιπόν, να σας πω ότι το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι επιστημονικοποιείται πλέον περισσότερο η στρατιωτική εκπαίδευση και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπου διευθύνω τα αντίστοιχα προγράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.